Μέλετας, ο οποίος ήταν στην Μακεδονία ο δεύτερος Τερζανίδης, αλλά για τον Α ή Β λόγο, έτσι το έφερε η μοίρα, να μην ανεβάσει το επίπεδο του Τερζανίδη, του παίκτη του ΠΑΟ. Ο Γιώργος Τζόνος ήταν ο δεύτερος Τερζανίδης στη Μακεδονία. Να το ξέρετε αυτό, εγώ θα του λέω όσο ζω. Αλλά στο μακεδονικό του παλικάρι αυτό έπαιξε με πολύ μεγάλες αξιώσεις και χάρη στον Γιώργο του Μπολ, σας είπα προηγουμένως, χάρη στον Γιώργο του Μπολ βγήκαμε στην προκριματική φάση στη Β' Εθνική, το γκολ που έβαλε με τον Πυρσό Γκρεβινό μέσα στην Κοζάνη στο Μπαράζ. Αυτά έχω να πω, αγαπητέ Γιώργο. Να είσαι καλά, κύριε Παναγιώτη. Όλα τα παιδιά. Την παλιά την είχε κάνει ο Μακαρίτης, ο Γιάννης, ο Γράβας, ο μπαμπάς σου. Ναι. Μεγαλείο αγόρι μου. Μεγάλα παιδιά και ο Γιώργος και ο Γιάννης. Η Ισιάτη θα τους αγάπησε πολύ. Εγώ εύχομαι τώρα ο Μακεδονικός να επανέλθει σε αυτές τις δόξεις. Ας είναι δύσκολα όλα. Εγώ Παναγιώτη θυμάμαι ένα μάτς, ήμουνα μικρό παιδί με τον Πυρσό Γκρεβινό μέσα εδώ, στη Σιάτιστα. Αυτό ήταν όλη η ιστορία μου. Ιστορία του Μακεδονικού. Ήταν 5.000 κόσμος. Το συνέστημα που και εμείς δεν πιστεύαμε. Όλο, δηλαδή, απίστευτες στιγμές. Ξεκινήστε, το θυμάσαι. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε. Και εκεί είχαμε κάνει μια καλή εμφάνιση, αλλά αυτή η χρονιά ήταν καταστροφική γιατί μας τύχησε. Μας υποβίβασαν και μετά από λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε ακόμα να βρούμε το τέτοιο, αλλά Μακεδονικό ήταν όμως. Μεγάλη μάτα. Συγκλημίζει ο Παναγιώτη, έτσι είναι. Να είσαι καλά. '64, τότε έπαιζα μπροστά. 65, μία χρονιά βγήκε ο Λάκης. Ο Λάκης και ο Χάρης, τα γνωμόνα. Εγώ βγήκα δεύτερος. Τη δεύτερη χρονιά ύστερα, γιατί τσακώνομασταν ποιος θα βάλει τα περισσότερα. Ο Λάκης είχε κάνει 38, εγώ 31. Σε ένα ποτάμι. Τη δεύτερη χρονιά βγήκα πρώτος σχόλιο πριν πάω στο Μουζάκι με 68. Τι να πω, είναι ατέλειωτα τα χρόνια και αμέτρητα. Έπαιξα μέχρι τα 60. Β' Εθνική, Μακεδονικός Γιάννης. Β' Εθνική έπαιξα και τα τρία τα χρόνια. Β' Εθνική συνέχισα να παίζω. Τι θυμάσαι, καλή στιγμή, μια καλή στιγμή. Και ακόμη και με τον κόσμο της Γιάννης. Καλή στιγμή, η μεγαλύτερη χαρά ήταν όταν βγήκαμε τη δεύτερη φορά από την Εθνική μέσα στην Τουλμαϊδα, που είχε κουπήραμε. Κουπήραμε σαν ομάδα. Μιλάμε για χρονολογία. Το 1977-1978. Καταρχήν συγχαρητήρια στους ανθρώπους που ασχολούνται σήμερα στα διοικητικά. Εντάξει. Ο Μακεδονικός έχει μια μεγάλη ιστορία. Σήμερα εδώ στην εκδήλωση σας δίνω συγχαρητήρια όλους. Και ιδιαίτερα στους παίκτες που περάσαν από το Μακεδονικό και ματώσανε και πονέσανε. Αλλά ο Μακεδονικός επειδή έχει μεγάλη ιστορία. Έβγαλε και 7-8 παίκτες που παίξαν μια ναι, σήμερα είναι μεγάλη τιμή και ψήφισαν ευχάριστες πολλές αναμνήσεις. Είναι από τις δημιουργικές φωτογραφίες που έχουμε δει. Όταν πριν 30 χρόνια θυμάμαι καλά, δεν μπορούμε να προσπαθούμε να θυμόμαστε μόνο καλές στιγμές. Και γενικά οι αναμνήσεις είναι μόνο ευχάριστες. Ευχαριστούμε την διοίκηση του Μακεδονικού που μας πρόσφερε μια τέτοια χαρά σήμερα.
Πόσες αναμνήσεις? Πολλές. Πολλές. Βλέπεις τον εαυτό σου και τι θυμάσαι? Χρόνια πολλά. Ωραία πράγματα. Πρόεδρε, μεγάλη μέρα για το Μακεδονικό. Πιστεύω ναι. Πείτε μας, τι θυμάστε παλιά από το Μακεδονικό? Τι να πρωτοθυμηθώ? Μια καλή στιγμή. Μια καλή στιγμή, στη Βέρεια όταν βγήκαμε πρωταθλητές. Για ποια χρονιά μιλάμε, πρόεδρε? Εθνική, μιλάμε τώρα 73. Όταν πηγαίναμε να παίξουμε στην αξιόπιστη και στα κουφάλια είχαμε 40 λεωφορεία. Αυτό θυμάμαι. Να μην θυμάσαι. Με την Αξιούπολη, πόσο συγκλονιστικός κόσμος είχε κατεβεί τότε από Ψιάτιστα? 2.500 ανθρώποι. Όχι μόνο Ψιάτιστα, γενικά όλη η περιοχή.